Έχει που είναι long term πιστεύω και δεν κάνει exit. Αφήνιστε. Έχει φτάνουν στο peak και πρέπει να στο peak. Πρέπει να κάνει reinvent συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να βάλει είτε καινούργια προϊόντα είτε καινούργιε υπηρεσίες μέσα και για να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο customer experience. Σε όλα τα timing anyway για κάθε είναι απλά κάθε μία το δικό να να το και να τους βλέπεις σαν παραδείγμα Και που να αλλά ποιος δεν μου ξέρεις Τι είναι διαφορετικός που κίνουν τον άλλον που Τον business είναι τα μοιρανότητα το η ομάδα του Smoothie Factory με τον Ηλία Είναι για networking και έχω κάνει business moves που το channel Μπορεί να απαντήσαν τα 8 θα να <είμαι agentsdesburgsmira> ναι να απαντήσαν τα επειδή μπορούσαμε να το πούμε επειδή είσαι Κύπρος και θέλουμε να μπει το πιο πιθανό είναι 8 που και αν πού είναι Κύπρος για μένα είναι πάρα πολύ λογικό να θέλω να πετύχει ο local παρά να θέλω να πετύχει ένα μεγάλο franchise το franchise procedures procedures δίπλα σου οι άνθρωποι που έχει να είναι πιο έξυπνοι που σένα. Συμφωνώ. Και μπορεί να πολύ σημαντικό γιατί σίγουρα εσύ δεν μπορεί να τα ξέρει ούλα, και μπορεί να τα βάζει ούλα ό,τι σου ασκευασεί. Και πρέπει ο καθένα να κάνει τη δουλειά που ξέρει. Και είναι το ίδιο και σε ζουγιέ. Αν μια δουλειά έχει τα τάδε στάνταρτ, και θέλουμε να βγάλουμε το τάδε quality, και το τάδε value, και ξέρω εγώ, και θέλουμε ένα customer experience, ξέρω εγώ, να έχει άτομα με το οποίο ένα σπάζονται το που σκέφτεσαι σαν επιχείρηση. Καλησπέρα σα και θα σα στο Zero To Hero Podcast. Ακόμα ένα επεισόδιο για να δώσουμε κάποια tips είτε σε νεαρού είτε σε οποιοδήποτε θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση. Θεωρούμε ότι έχει μια πετυχημένη επιχείρηση στο κέντρο τη Λευκοζία. Το ότι είναι η επιχείρηση θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια του podcast. Ευχαριστούμε που δεχτήκε την πρόσκλησή μα να είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ, καλή σαρή. Μαζί μα είναι η Εύη Φιλίππο έτσι έχουμε τον λίγο εγώ είμαι το πιο χαλαρής κουβέντας ή έφυγε λίγο παραπάνω του business γιατί είναι η δουλειά τη. εγώ θα mm -hmm. έκαναμε ένα έτσι join για να να mm δημιουργούμε -hmm. παραπάνω πληροφορίες του πελάτη ή έφυγε από, το, από την μεριά του της και από την μεριά της μου The good cup and the bad cup δηλαδή <laughs> Ναι, awesome. Βασικά, Ήρθε να με συγγυρίσει η Λτίον για να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Okay. Και ήρθε να με <laughs> τεντώσει λίγο ο Μιχάλης για να, <laughs> για να φύγουμε λίγο με τη σοβαρότητα να μπας διακατέχει. Να πιέζει λίγο ο κόσμος έτσι λίγο φαν. Γιατί ο σύνδεσμο βαρκέται ο κόσμο <laughs> να μα ακούει. Μα δεν κάνουμε κάτι boring Απλά είτε <laughs> το ένα είτε <laughs> το άλλο. Είμαστε μέσα έτσι όπω είμαστε. Είναι balanced. balanced. Αναπληρώνει ο ένα τον άλλο. Σωστά. Λοιπόν, ποια είναι η ασχολία σου. Η κυρία μου ασχολία ή. Η... Η, η κυρία σου επιχείρηση και για τι που να. Η κυρία μου ασχολία είναι το Smoothie Factory. Για όσου δεν το ξέρουν, είναι ένα franchise που είναι Αμερική. Το οποίο έφερα στην Κύπρο το 2020 και άνοιξε τον 8 του Αυγούστου 2020, εν μέσω πανδημία. Wow. Ήταν ρίσκο που νομίζω δεν θα το πολύ. Ε, εγώ δυστυχώ ή ευτυχώ έκανα το νομίζω ευτυχώ. Ε, και ο λόγο ήταν ότι επίστευκα, και νομίζω ότι είναι λίγο λάθο, ότι ναι, μπορεί να έχουμε την πανδημία, αλλά λόγω του delivery εν, δεν θα πήγαινε τόσο άσχημα όσο να είχαμε Γιατί επίστευξα, ότι το delivery, υπήρχε δυναμική, θεωρούσαμε το σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρείε όπω το Uber Eats, τον Deliveroo κτλ. δυναμώσαν πάρα πολλά εν μέσω πανδημία. Οπότε αν είπα, I will take the risk. Θυμούμε ότι και του ευχαριστώ του Αμερικάνου οι οποίοι ήρθαν να κάνουν το training ήρθαν ε, νομίζω να θυμούμε καλά 30 του Ιού. Όχι, sorry, 20 του Ιούλη, κάτσαν την καραντίνα 14 μέρες. Κύπρο. Κυστή, Κύπρο, κλειστή για να κάνουμε το training για να ανοίξω γιατί βάζω σε να ανοίξω. Και 8 Αυγούστου Ναι, 8 Αυγούστου ανοίξα. Με στον Αυγούστο, που είναι δύσκολη περίοδο για Λευκοσία. Ναι, αλλά ανοίξτε. είναι καλή ευκαιρία στο να γίνει σωστά training και να περάσουν όλα τα πρόσεσες. Έχεις δουλειά, σιγά σιγά. σιγά, 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 σιγά ναι. και τα λοιπά. νομίζω ήταν καλό το timing, ήταν καλό. σε πάρω για να ναι. ένα business plan. Ένα... Σωστό, σωστό. Ε, άρα, ξεκίναμε από αυτή την κατάσταση. ή αν θέλει, αν κάτι πριν και σταμάτησες το GPS σε τούτο. Εντάξει, πριν... να από, επειδή η ιστορία από τον μου είναι Αγγλία, να ξεκινήσω από τον είμαι ότι ήμουν 7 χρόνια Αγγλία με τη γυναίκα μου σπουδάζαμε, μαζί και τα λοιπά <coughs> ε, συχνάζαμε σε μαχαλιά, τα οποία ήταν πιο juice bars, smoothie bars, όπως είναι το joy in the juice, που είναι πολλά διάσημα στο εξωτερικό, Λονδίνο, Αμερική και τα λοιπά. παράλληλα εγώ έπια δουλειά σαν marketing manager σε μια εταιρεία που ασχολούνται με promotional merchandise products, το οποίο έκανα με bespoke products για τη L'Oreal, για τη Sony που έφτιανε το κοινωνικό PlayStation και τα λοιπά. Εντάξει, σε κάποια φάση εγώ είπα κουράστηκα στην Αγγλία,

κάτω από τον ομιλό. Ε, μάθα πάρα πολλά πράγματα και στο κομμάτι του business, νούμερα κτλ. Οπότε βοήθησε με το πράγμα στο να χτίσω σωστά τον business. Ε, και παράλληλα ξεκίνησα να μιλώ μαζί με, με τον brand, με τους Αμερικάνους κτλ. Πώ μπορούμε να συνεργαστούμε, θέλω να έρθω στην Κύπρο και τα λοιπά. Ήρθα στην Κύπρο τότε που ήταν να πάω στο Τουπάι, έκανα συστάσει στην Κύπρο για να γνωριστούμε χωρίς να υπάρχει κάποιο commitment που οποιαδήποτε πλευρά ούτε να προχωρήσουμε. <coughs> Ήρθα στην Κύπρο, είδα την Κύπρο, άρεσαν τους, επιστέψαν στο μάρκε, και άρεσαν τους τότε το να ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που μπαίνω γιατί τότε είχα κατά αριθμού πάει Ινδία, Βιετνά, Φιλιππίνες, πέρα μου την Αμερική. Αλλά στην Ευρώπη δεν είχαν μπει, δεν είχαν μπει ακόμα, είχαν Αυστραλία, οπότε στην Ευρώπη το entrance ξεκινήσαμε από την Κύπρο και τώρα ήδη έστω είναι uh, αγγλιαυκή από την Ευρώπη. Τότε που ήταν στην Ευρώπη ήταν στην Αγγλία και <coughs> και προσπαθούμε και με, έτσι, με τη βοήθεια τη δική μου προσπαθούν να ανοίξουν και άλλα μάρκετ στην Ευρώπη. Άρα <coughs> ιδανικό η Κύπρος γιατί. Η Κύπρος γενικά εγώ πιστεύω το πράγμα ότι η Κύπρος είναι ένα καλό test ground. <coughs> για, <coughs> για <οποιοδήποτε> business. Αμμοδόχος. <coughs> 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 Ε, μια, ένα sandbox. Ε, το mentality του Κυπρίου καταναλωτή είναι, είναι το mentality που έχει κάποιος Γερμανός ή κάποιος Άγγλος κτλ. Επειδή είμαστε μια χώρα η οποία ε, during the year σε πέρασαν πάρα πολύ λίγο Κύπρο και οι Άγγλοι η mm. Τουρκία οι Τούρκοι και που, που το μη το λίστε έχουμε μια διαφορετική. Εντάξει, μια να μετιτερένει η κουλτούρα μα. Μίξ όμω. Ναι, μίξ. Μίξ. Οπότε, εγώ την Κύπρο θεωρώ ότι είναι τέλειο testing ground για την business. Το location τη Κύπρου είναι πολύ καλό γιατί είσαι στη μέση Ευρώπη, Μητολή κτλ. Και είναι πολύ πιο εύκολο να business that way. εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο να να στο Ντουμπάι. Αμερικάνος δεν το θεωρεί εύκολο να πιει το αεροπλάνο να πάει στο Ντουβάι όμως. Ναι. Okay. Ε, ή να μπω μέσα στην Ευρώπη ή την Κύπρο. Να πάω είτε Ελλάδα, είτε Γερμανία, είτε... Αν και οι πτήσεις μας έχουν λίγο προβλήμα, πρέπει να τις ένα, αλλά... Εντάξει, άλλο θέμα του το. Θα σας πω πολλά, να φύγω και άλλο. και γενικά το οικοσύστημα στην Κύπρο, η επιχειρηματικότητα στην και θεωρώ πολλού νέου τώρα που κάνουν το βήμα, να κάνουν την εκείνη τους επιχείρηση και τα λοιπά. Τώρα, αν είναι καλό να φτιάχνεις την εκείνη σου επιχείρηση λιό, ή όχι, εξαρτάται πάντα το πόσο καλά έκανες το πλάνο σου και πού θέλει να φτάσει. Γιατί, you need to think uh, global and act local πάντα. Δηλαδή, κάθε αγορά είναι δηλαδή διαφορετική. Άρα, ξεκινάς με τι βλέπεις. Ξεκινώ με βλέπεις του local, σε οποιαδήποτε. Και στο μουλτιφακτορία, αλλά επειδή ασχολούμαι και με άλλες επιχειρήσει, μπορεί να ασχολούμαι με day to day, μπορεί να είναι απλά περισσότερο να κάνω επενδύο κτλ. Ε, οτιδήποτε είτε θέλω να το τρέξω εγώ, είτε θέλω να επενδύσω, το πρώτο mm. πράγμα που βλέπω είναι αν scalable. Mm. Αν δεν είναι scalable, έχει ταβάνι που λάμε στα Κυπριακά. Общем, και είπες διακοπή τη μικρή μα έπρεπε να μα φέρουν Τα ποτά. Λοιπόν, ε, που εμείναμε. Εμείναμε στο ότι πρέπει να σκέφτεσαι ότι πρέπει να scalable. Δηλαδή ότι η, επιχείρηση σου, η εταιρεία σου οτιδήποτε, whatever, θα μείνει σε ένα μάρκετ, δεν θα έχει ταβάνι. Σωστό. Και η ερώτηση μου ήταν... Καλά, και γιατί πρέπει να το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω ένα δηλαδή ένα μπουτικ κρεάτον. Θέλω να ξεκινήσω μια μπουτικ κρεάτο. Σε πέσει στα βρω μπουτικ κρεάτων, φίλε. Κλείσε. Κλείσε, να σου πω εγώ που να πάει. Κάποιοι σκεφτουμε να κάνουν το πράγμα. Μπουτικ κρεάτων. Ναι. Αγαπώ. Ο άπο με αγκρεβόλη γι' αυτό που. Αλλιά. Ναι. Είναι ένα Δηλαδή, πλέον θεωρώ ότι είναι ένα πάρα, μια πάρα πολύ δυνατή επιχειρήση. Είναι πολλά potential. Ειδικά με τον τεστ, uh, τώρα που ευκάλασσε, με ταυτόχρονα και διάφορα. Αλλά επειδή είναι να μιλήσουμε για σου μου αφήστε τα για τα κρέατα μια άλλη στιγμή. Άρα, τώρα εγώ θέλω να κάνω πουντι κρεάτων. Γιατί πρέπει να σκεφτώ ότι mm, να εξάγω κρέας ή. ας πούμε, ποιο είναι το φω Δεν αποκλειστικά ότι πρέπει να εξάγει. Μπορεί, μπορεί να βρει κρέα. Μπορεί να είναι local. Ναι. ναι. Εντάξει, μιλάμε για scalability τώρα. Είπα yeah, ένα παράδειγμα του scalability. Άλλα... Είναι It's fine. Ah, It's It's fine. Α, ναι. Δεν θέλω να απ, Απλά εγώ είμαι το μεταλλίδι ότι κάνω καμώ... mm. um, <σταλήξε> Ο τρόπο το Ναι, γιατί να πράγματι μισό καλό exit σε κάποια φάση. Αν εσύ να το κάνω, να το στήσω να exit. ότι κάνει exit ή απλά με έχει επιχειρήσεις που είναι long term πιστεύω και δεν κάνεις exit, αφήνεις οι οποίες φτάνουν στο peak τους και στο peak. Τώρα, τούτο δεν εξαρτάται από το κάθε άτομο, έτσι. Πώς θα αντιλαμβάνεσαι όμως το peak, ο καθένας διαφορετικά, πρέπει να υπολογίζουμε. Ο καθένας διαφορετικά, εντάξει, μιλούν για νούμερα. Ε, που ξέρετε το εγώ με εμένα αρέσουν οι γραφικές παραστάσεις και τα λοιπά. Σκάλτσα τον φίλο σου. Για μένα το πικ θα το βρεις τα πρώτα πέντε χρόνια. Δηλαδή, να κάνει το πράγμα η καμπύλη. Εντάξει, για να δεν να δεις ότι σε κάποια φάση πάντα πέφτει. Απλά εννοεί το Βασικά έχει οικονομικού κύκλου. Ναι. Είτε μια οικονομία είτε μια επιχείρηση έχει οικονομικού κύκλου. Ξεκινά με μια άνοδο, έχει το πικ τη, έχει το fall down τη και έχει. Σωστό. Το. Εντάξει, λέγεται ύφεση σε οικονομικού κύκλου, ναι, αλλά έχει το ίδιο. Δεν πιστεύω ότι στα πέντε χρόνια κάτι την άποψη μπορεί ναι, να γίνει. depends είναι τα επιχειρήσει να έχει. Απλά μπορεί να πιέζει λίγο το feeling πότε πιάνει το maximum μια επιχείρηση που τα νούμερα τη. Δηλαδή, αν για. Δηλαδή, κάνουμε και κάποιε αναλύσει του τύπου με τι πωλήσει τη, με τα μάρτσιν τη, τα έξοδα τη. Ε, δηλαδή, α πούμε, ε, το πόσο που το περιγράφω εγώ είναι ότι σκέφτομαι ότι έχει ένα εστιατόριο. Τόσε καρέκλε φορεί. Απλά μετά και, και με τα sittings. Οκ. Okay. Άρα, πόσα sittings μπορώ να αλλάξω, αυξάνεται, αυξάνεται, έχει ένα cap έχει ένα μάξιμο. Άρα πάντα εξαρτάται με το γιος της Πάντα. Πάντα. Αλλά να συμπληρώσω κάτι σε γιον που είπες. Ωραία, αλλά λύστον το κατάστημα του δεν το κάτω. Δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Να μου κάνω ή πουλώ το ή πάω και κάνω το εξπάντουν το πράγμα. Είτε σε άλλες πόλεις είτε σε άλλα μάρκετ. να μεγαλώνει η

Πρέπει να κάνεις re-invent συνεχεία, δηλαδή πρέπει να βάλεις και καινούργια προϊόντα και καινούργιες υπηρεσίες μέσα και τα λοιπά για να δημιουργάσεις ένα ολοκληρωμένο Customer Experience. Αν το κρατάς στο πράγμα, όπως είπε και συνήθως βάλεις καινούργια πράγματα και τα λοιπά και καινούργιες υπηρεσίες ή κάτι στο approach της επιχείρησης προς τον πελάτη, τότε μπορεί να μην έχει τα, τα πάνη, μπορεί να συνέχεια να μεγαλώνεις. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Αν είσαι στη σωστή ομάδα, ναι. Ναι, Ενώ, <συσοστρό>, ναι, 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 είναι η οικονομία στιγμή, δηλαδή, αν ήταν under COVID, σήμερα δεν στο Συμφωνώ, συμφωνώ 100%. Οποιαδήποτε κρίση, οποιαδήποτε οικονομία, δημιουργάζει ευκαιρίες δημιουργικά, <Ρελαιόν> αφήνει και πίσω της συντρίμια στο όνομα <Ρελαιόν> <Ρελαιόν> σου. Ε, έτσι είναι. Ενώ, It's all timing anyway για κάθε επιχειρήση και απλά κάθε μία σύντοι δικών της timing. Απλά νομίζω πρέπει να ξέρεις να το κάνεις identify σαν yeah. Ναι. επιχειρηματία στο timing σου. Το <Ρελαιόν> timing της επιχειρήσης σου γιατί όπως είναι η οικονομία τώρα θεωρώ ότι έχουμε μια ανοιχτή οικονομία. Έχουμε πλέον ο κόσμος που Είσαι ένα επιχειρηματία πριν 10-20 χρόνια, δεν είναι ο ίδιο ο κόσμο. Ούτε το ίδιο είναι accessibility. Accessibility στα ελληνικά. Anyway. Να το αφήξω με. Ξέρω ότι ένα πρόβλημα για εδώ, γι' αυτό Ξέρω ότι είναι μα μακάβο πρόβλημα. Πρόσβαση. Ναι, η πρόσβαση πλέον είναι πολλά τεράστια. Άρα. Θεωρεί ότι. Βασικά, sorry. Η ερώτησή μου είναι. Με τούτα όλα τα δεδομένα, τούτα την ανοιχτή οικονομία, αυτό το εγκλοντό και το over-saturated, βέβαια, το market, ενώ... Τα λίγα. <Max> <laughs> <laughs> κορεσμένο. Κορεσμένο. <laughs> τι που πρέπει να κάνεις, ας πούμε, για να έχεις την scalability, την ανάπτυξη της εταιρείας σου. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ τι κάνεις. Γιατί κάποιος που να το πει στο smoothie factory, dice, να πει, αλλά μήπως και το smoothie που, εν τω μεταξύ, το πράγμα μου φαίνεται σήμερα, τι είναι. Το very <Calüp>, Καλό. Καταπολογίσω ότι να σα αρέσει. Εννοώ πω το γιαουρτούι. Είναι ότι πιο ωραίο είναι πια ever. Εσεί να μου πίνετε καφέ, καφεδέ. Ναι. Πια εγώ τι εννοώ το πράγμα. Εσύ θα μου τη ζητήσει, αλλά εσύ θέλει που ζήλο, Ντέση. Φέραμε το. Ευχαριστώ. Ψήλο πεζίζει κάποιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, πάμε ξανά. Να απαντήσω στον Μιχάλη. Στον Μιχάλη, γενναι αυτό με εμπολί. Πιστεύω ότι το Cup παίζει ρόλο και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, shareholder, επιχειρηματία, entrepreneur, whatever. Σε ποιο επίπεδο. Μπορεί να πει ένα κομμάτι, εγώ πιστεύω ότι θα μείνω κάπε κουραστικά, θέλω να κάνω έναν καλό exit τώρα και θα φύγω μέσα. Ναι, εμένα, Στα πίσω κάτι παρακάτω να από το industry, μια επιχείρηση έχει κάποια ένωση, πιστεύω πάντα να υπάρχει και εξαρτάται πάντα από την επιχείρηση. Πιστεύω ότι είναι πολλά θέματα ελιγμών μια επιχείρηση. Τι είναι αυτό το λεξιλόγιο, Μιχάλη. Είναι τις ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούν. Ελιγμούς. Κορεσμένο. Χριστέ μου. Δεν είσαι δηλαδή. Πρέπει να ξεχνάς χρησιμοποιάς τη Οπότε

τσούλοι που έχουν την Ναι, να ε, ναι. τα πνεύματα κτλ. τα λοιπά. έχει ναι, είπε σημείο. Ναι, ναι και μπορείς να... Στο... Μπορείς το θέμα της έφης. Ξέρετε να μου σε να μου κάνεις. Ναι. Τι κάνεις για να μείνεις μπροστά από το πράγμα. Με δουν τις ευκαιρίες. Πώς μου τις αρπάζεις. Εγώ πιστεύω στον business, πιστεύω στο network. Δηλαδή να ξέρεις ανθρώπους και ανθρώποι τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν τι είναι. Δεν ξέρω δεν ξέρω τι Ναι. δεν ξέρω εννοείς δίπλα σου, μαζί σου ή εκτός γενικά. Εκτός γενικά στο οικοσύστημα, να τους γνωρίζεις, να θεωρήσεις να μου κάνουν και αν τι διαφορά. Παραπέρνεις παραδείγματα απλά. Παίρνεις παραδείγματα από τους καλύτερους σου, αναγνωρίζεις την καλύτερη σου. Δεν είναι ζήτητα. Και προσπαθείς και εσύ να φτάσεις σε το σημείο. εγώ από τον Γιώργο που έκανα το Factory γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και έξω από την Κύπρο. Αντλήσα πάρα πολλές είτε πληροφορίες είτε πως κάνουν τον business είτε concept πολλά τρελα ειδικά στο F&B Eh... Food and Beverage. Ναι, 네, Food and Beverage. Εγνώρισα κάποιον ο οποίος έχει ένα μπραντ στην Αμερική, το οποίο είναι το λεγόμενο, ας πούμε, Ghost Kitchen. Και που κάτω του έχει 110 διαφορετικά μπραντ, που είναι ένα location, κάπου 110 διαφορετικά μπραντ, τεράστιο πράγμα. Να πούμε λίγο, sorry που σε διακοπτώ, γιατί είναι το Ghost Kitchen. Είναι μια τοποθεσία η οποία έχει δηλαδή τραπέζια.

Ξέρεις γιατί είναι viable και πιστεύω ότι κλείουν τα Ghost Kitchen. kitchen. Ε, πρω, πρώτο, δε, μες τα numbers τους δεν υπολογίζουν σωστά τα commissions που πρέπει να πληρώνουν σε πλατφόρμες. Πρώτο, δεν ξέρω να υπολογίζουν σωστά το food cost, το πραγματικό food cost, γιατί ένα άλλο πράγμα να σου πω, τον καφέ

Απλά με τον τα μαχαζιά, εγώ θεωρώ ότι στην Κύπρο έχω πρόβλημα γιατί ο πάντα θέλει να ξέρει ποιο το μαχαζί. Ναι. Και θεωρώ ένας παράγοντας που κλείει τα μαχαζιά. Θέλει να ξέρει το Ιλία. να μάθει το το Μπορεί ότι για όλε είναι το πράγμα. Θεωρεί ότι για όλε τι γενιέ το πράγμα. Επειδή στι δικέ μου ηλικίε, α πούμε. Έτσι έχω και χίλια χρόνια διαφορά, εντάξει. Να πούμε. και ένα μπιφ, να πούμε. Γενικά όμω, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά θεωρώ ότι παραπάνω. Η δική μα η γενιά, α το πούμε. Θεωρεί παραπάνω ότι το, λεγόμενο branding. Ναι, σωστό. Και τούτο Ναι. σου πω κάτι. Εγώ θυμίζω την πρώτη φορά που πήγα στο Ηλία. Ναι.

στην Κύπρο, ίσως, το εξωτερικό μέρος δουλεύει, αλλά κλείουν και πολλά λόγω του το πράγμα. Μην ξεχάσουμε στο εξωτερικό, ότι είναι τεράστια η πίτα. Όχι με... απλά τεράστια, είναι να δείτε αυτό το τι ναι, γίνεται. Ναι, να το ίδιο πράγμα. Βασικά, περιμένουν να δουλέψουν μια πλατφόρμα και να τους ο κόσμος. πιο δύσκολο να πάει ο κόσμος χωρίς να ξέρει Όχι να πάει, να παραγγείλει χωρίς να διάφορα πράγματα. Θορήτα τον πράγματα Σίγουρα, εντάξει, ζούμε και στην Κύπρο, η οποία είμαστε μια μικρά κοινωνία, η οποία θέλουμε τον την τελικοϊότητα και anyway, μες στην κουλτούρα μας, όπως είπες και εσύ, είχα, επεράσαν πολύ λάδι από μάνα μας. Ναι. Έχουμε μια παλέτα α, που πολιτισμούς πάνω μας, άρα η οικειότητα είναι πολύ σημαντικό. Anyway, και στις χώρες απέναντι μας η οικειότητα είναι πολύ σημαντική. Γενικά η Μέση Ανατολή, γιατί... Η του Τιούλ είναι το ίδιο σκεφτικό. Ναι, μα εν τούτο που λέω, είμαστε παρα, παραπάνω προ μέση ανατολική κουλτούρα μα παρά η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Σε φιλοξενία και, <laughs> ε, και τα λοιπά. Ναι, θέλουμε να το δούμε το πράγμα και έχει απολύτω δίκιο. Απλά παίζει και πολύ ρόλο νομίζω το, το branding. Και εν τούτο που θέλω να έρθω πάνω σου. <gülüyor> Γιατί. <laughs> Καμισμούθη, ένα που να έρθει πρέπει να μην τα πράγματα. Σμούθις, χυμί, καφέδες, τάξη, να τα πράγματα. Όμως είναι το ίδιο. Ναι. Ναι. Γιατί είσαι διαφορετικός που κίνουν τον άλλον που πλάκα μη σμούθις. Να σου πω... Καταρχάς δεν είμαι διαφορετικός. Δεν είμαι επιθετική καταρχάς. Ενώ Το είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ούτε το λόγο, ούτε το μότο, το phrase που γράφει κάτω το healthier side of life. Είναι πιστεύω συνδυασμό πολλών πραγματών. Το ένα είναι who runs the business. Το business δεν τα μοιράζει το η ομάδα του multifactory με τον ηλία. Ό,τι σου θέλω. Δηλαδή, Κάποτε ήμουν front line, κάποτε έκανα για σμούθις, έκανα για λάντζα, έκανα τα ούλα. Τώρα είμαι η front line, τώρα είναι η άλλη front line και εγώ είμαι εκείνος που πρέπει να ακούω τα προβλήματα, να προσπαθώ να λύω τα προβλήματα, να προσπαθώ να τους σαπορτάρω και τα λοιπά. Management. Management, ναι, σωστό, management

ο λόγο που είμαστε διαφορετικοί είναι γιατί. Ξεκινήσα από... από το γιατί. Γιατί να φέρω το πράγμα στην Κύπρο και γιατί είναι... αξίζει να πάει στο smoothie factory. Πέρα από τον gap που είχε το market. Ναι. Πέρα από τον gap, εγώ προσπα... ε, το τι προσπαθώ να προτάθηκε χρόνια <συστά> να βγάλω έξω το why. Εξή... Γιατί το smoothie factory είναι να πάω να από κάπου αλλού smoothie κτλ. Είναι ένα πράγμα που πολλοί πάσχουν αν, αντί να πούσουν γιατί, γιατί γιατί το Smoothie Factory είναι που τα Smoothies της Εύφης ή του Μιχάλη είναι το τι αντιπροσωπεύει τον πράγμα όμως έτσι το βλέπω εγώ που την άποψη είναι ότι είναι απλά ένα Smoothie με Kiwi κτλ είναι το τι αντιπροσωπεύει τι αν δεν προσοδεύει. Δεν θα σου πω το healthier side of life γιατί είναι από τις τύπο λάκ κλίσιο. Και <laughs> ε, πέμω, ας πούμε, <laughs> να σου πω, να <laughs> το κάνουμε πίνε τον καφέ σου σε σύνομα, εγώ πίνω <laughs> για ορτή μου. Ε, τα υλικά που χρησιμοποιείς. Φρέσκο. Οκ. Και αν το νοκαμώ το λίγο πιο dissect. Άρης και εγώ πιο επιθετική τώρα. Οκ. Άρα έχεις τα υλικά, τα οποία θεωρητικά χρησιμοποιήσει τα πουκουρέ που χρησιμοποιούν. Φρέσκα και... φρούτα κάθε μέρα, παραλαβές, mm. ελέγχο τη κτλ. αλλά μέσα στο κομμάτι γίνον πράγμα μίτσε του και τον κόσμο γιατί. Ε, γιατί να πιάει το σμούθι το τάδε, γιατί οι θερμίδε του εντόσα, τα, ε, ο, στο κατάφραγε όχι από το franchise, αλλά τον κόσμο. Άρα, customer experience. Με πρέπει να προσθέσεις customer experience. Πώς το κάνεις το Μπαίνεις με πλευρά του Ό,τι κάνεις πρέπει να το θωρείς σαν πελάτη. Δεν λάβω προς τα έξω. Εγώ να έρθω να έρθω ένα για να κάτσεις από πίσω για Να ρωτήσεις με. Περίμενε. Όχι, είσαι πολλούς που ρωτούν για τις μπαίνουν μέσα ρωτούν για τις αν κανονικά για μένα το σωστό είναι να μπει μέσα στα τρία με πέντε δευτερόλεπτα κάποιο να κάνει ήδη eye contact μαζί σου. Όταν μπήκε μέσα στο μαχαζί, να σε έστω και με χαμόγελο χωρί να σου πει Καταλαβαίνει ότι έκανε σε acknowledge ότι μπήκε μέσα και έχει έχε ρέτει σε εσέ. Και ύστερα πρέπει ήδη το άτομο που εντιαμένα να σε ρωτήσει ε, τι χρειάζεται σε, αν εντοπίσει ο ψάχνω σμούθι και τα λοιπά, να σε βοηθήσει λίγο να καταλήξει γιατί μπορεί να μιλά για 23 διαφορετικά σμούθι και 18 όχι το οποίο για να κάτσει να τα θωρίζει, για να καταλήξει να μου μέσα, ε, μπορεί να θέσει ένα μισά στο τέλο τη ημέρα. Οπότε το άτομο που μπουντζάμε πρέπει να είναι ικανό να μπορεί να σε κατευθύνει να πιάσει. Το πράγμα δημιουργά ένα customer experience. Τούτη η διαφοροποίηση που προσπαθώ κάθε μέρα να χτίσω για να περάσω το μήνυμα προ τα άτομα που δουλεύω στο Smoothie Factory ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή <συγλώδη> πρέπει να ξέρουν καλά το προϊόν και πρέπει που τη στιγμή που ένα μέσα στο κατάστημα <συγλώδη> να κάνεις acknowledge και να προσπαθείς να βοηθήσεις να Ναι. <συγλώδη> <συγλώδη> είδα το πάρα πολύ το πράγμα σε επιχειρήσει. Δηλαδή, παλιά, ναι, πάντα υπήρχε τον narrative, αλλά νομίζω ότι τώρα λίγο πιο extreme. Ναι, λίγο πιο extreme, αλλά αναγκαστικά you need to adapt. Mm -hmm. Αλλά στο branding παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Εν τούτο, εν το, την ώρα που διαστώ το ποτήρι του πελάτη, να γυρισμένο το λόγο και να το θωρεί την ώρα που το διάσει. Yeah. Παίζει yeah. ρόλο στο πως είναι ίδιο το πράγμα. Mm -hmm. είναι απλά ε, ωραία τα χρώματα, ωραίο το λόγο, κάνει και καλό προϊόν, αλλά ε, ε, εντάξει, δεν είναι, είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Συνδυασμός πολλά, πάρα πολλών πράγματων. Πρέπει να είσαι στο trend, εννοείται πράσεις στο trend, να χρησιμοποιείς τα σωστά social media channels, να πάντα επίκαιρα και να βουβάλεις. Πρέπει να πιάνεις το vibe του κόσμου. Σε σωμάδες για τα όλα ή βέβαια πόσο όχι, αν περνούσαν όλα το μου... Θα κρούσεις. Θα είμαστε όλοι όλοι σήμερα. στο Smoothie Factory στη Λευκοσία σήμερα είμαστε 23 άτομα στο σύνολο. Εννοείς σε service, baristas... Service, πάνω στο administration, financial controller, operation manager, το μαγαζί. Και επειδή μεγαλώνει, και ως που μεγαλώνει πρέπει κόσμο μέσα γιατί μόνος σου και μπορεί να μεγαλώσει. αναγκαστικά σιγά σιγά εναφέρουμε να και άλλα άτομα μέσα για να κάνουμε πράγματα in-house και να σαπορτάρουμε τους άλλους σαν φραντσάισεις που να ανοίξουν τώρα στη Λάρνακα, ύστερα σε άλλα μάρκετς και τα λοιπά. Είναι στο, στο hotel, είναι στο... Ναι, σαν φραντσάις που το δώσαν, να πω και για εκείνο, okay. Λάρνακα. μια συνεργασία με τη Solar Hospitality, οι οποίοι έχουν αλυσίδα, well known αλυσίδα ξενοδοχείο, δεν θα αναφέρω το όνομα, for a αν και είναι στα μήτια. Εντάξει, είναι business, αν πείτε, δεν ναι, ναι, ναι. Ήταν μια συζήτηση που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, ένα χρόνο. Ναι, δεν ξεκίνησε συζήτηση. Εν έναν που ήρθε, ήρθε, Άρα, είναι το που έρχομαστε πίσω και λαλούμε ότι είναι πολλά σημαντικό το οικοσύστημα σου. Πώς θα βάζει το network, πώς θα κάνεις network, γιατί είσαι πολλής κόσμος στην καλό channel για networking και έχω κάνει πολλές business moves που γίνουν το channel, LinkedIn. Ένα πίστευτο... Πώς το Δεν ξέρω. Α, Μιχάλη μου, είμαι μεγάλος influencer ο Μεγάλο influencer. Μπορεί να είσαι 10K. Ποιο? Δεν τα μυρίζει σε τα 10K. Έχει ένα μωρό. Γυμνάσιο. Τέτοια δεν έχω πολλά. Σου λέει 500 έχω. Χρησιμοποιώ το πάρα πολύ. δεν έχω 25 έχει. δεν νομίζει 25 που έχει. Πότε? ο Σάκη Ρουβά στο Λίχτιν. Άρα συμφωνεί. Πα στο Λίχτιν. Είναι που τα καλύτερα Για μιλούμε. μπαίνει Γίνεσαι οψές, θέλω Εσύ άρθρα με ουσία. Εσύ απλά. Ναι. Που εγγυρίζει τα το... ρήφα εσένας. Ναι. 18. Και σε podcast με ουσία που βάλουν τα δικά μας, 19 19K followers. Σαν και οι Σαν και οι του LinkedIn. Ναι. Yeah. Οπότε, οπότε, οπότε αν είναι channel, αν δεν ξέρεις πού Με ποιον τρόπο το Κιτάξτε, Είσαι προσ... Προσπαθώ... ή. Είμαι στοχευμένο, προσπαθώ να κάνω connection, να έχω καλή σχέση με άτομα που στο industry που ήδη ε, μήνυμα, α πούμε. Μήνυμα δεν θα στείλω, αλλά επειδή εν, 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 να κάνω, mm. είναι να μην κάνω στο ίδιο ε, industry, και είναι που είτε να κάνω like, είτε να κάνω και τα λοιπά, ένα που γάμε, Και σε κάποια, φάση, κάποιος, 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 να ε, σαν να έρθεις κόμερ Αλλά είτε ναι. να βρεθείς σε κάποιον event και, uh, και τα λοιπά και να σου βγει ναι είμαστε connected στο LinkedIn και τα λοιπά ε, Οπότε πιστεύω είναι great channel ε, εντάξει, Το human interaction είναι πάρα πολύ σημαντικό Οπότε uh, events και τα λοιπά πρέπει να είσαι να social να Πρέπει να είσαι κοινωνικός για να να κάνεις networking που είσαι εσύ Το application που έχουν ναι. Ε, μου μίλουν πολλά Ναι. Α, ναι. Κάποιος το profile σου και πιάσα πάρα πολλά μηνύματα που ανθρώπου που ήθελαν να με γνωρίσουν στο event επειδή ήταν να πάω, Δεν τους Ξέρει, ήρθαμε τώρα, απλά για το... Event. Για το event. Αλλά αυτά για να κάνουν connection και Ή hunting. Να ναι, βρουν το προσωπικό ναι. του ή να βρουν του. Συνεργάτε. Μέρα στην εταιρεία, α πούμε, να, να με δει για τη. Εντάξει, φυσικά εγώ δεν μου δουλειέ. Αλλά ενώ σε διάφορου τρόπου που του Αφού πριν σου λέω ότι Γερμανία, εβδομάδα, ήταν σε ένα event που για business μαζί με τον συνεδριο μου, 1999, şi, απλά έκανα μια ημέρα ό,τι είναι να κάνουμε attendance σε το event επειδή με το LinkedIn σε πού είσαι με τα και σου yes και μέσα σε δυο μέρες έπια δέκα είκοσι μηνύματα if we can set up a meeting during the event conference room για να κάνουμε meeting και τα λοιπά mm κάποιο hunting -hmm. <STuotion> hunting κάθε φορά γνωρίζεις κάποιον και ξέρεις που μπορεί να μια σχέση ή πόσο καλό είναι, πόσο μπορεί, πώς μπορεί να σε βοηθήσει, γιατί μπορεί να δεις τώρα να πάω να τον γνωρίσω τούτο που περάσατε στο ίδιο business και τα λοιπά και μέσω της συζήτησης να προγύψει κάτι που δεν <σομίως> <είναι σομίως> ναι. το έχει υπολογισμένο. Είναι δοκίμαστο, <σομίως> να χάσεις ένα σίγουρα, <σομίως> να, ναι. να χάσεις μισή ώρα από τη ζωή σου, αλλά μπορεί που το πράγμα το πιστεύεις, να ευχαριστεί κάτι πολλά μεγάλο. Ακριβώς. Και ακριβώς. πρώτα να βρούμε το πράγμα. Ε, κρίμα να τα μελούμε. Νομίζω ότι είμαστε Κύπρο, δεν είμαστε Με τον τα... Καρτερούμε τα facebook, τα tiktok και τα... Μα να σου πω, το τον που δεν είμαστε μέσα αλλά το που είδα εγώ πολλά, επειδή είναι να πάω σε events, είναι ότι έχεις και τους junkies, τους λεγόμενους ότι όπου έχει event Ήταν και αμέ Ήταν και αμέ Εντάξει, έχει βάσει απλά για τους... Ναι, τούτο που, ε, που, θέλω να πω βασικά είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο στοχοποιημένος mm. με το πράγμα που κάνεις, δηλαδή ας πούμε θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα ότι ξέρεις, ε, κάνουμε connect, κάνουμε socialize, ε, άνοιξε ο λίχτης Μεν κάνεις ας πούμε ένα, ε, ας πούμε το επάγγελμα μου εμένα Φάει ένα σαλατφάιζορ θα πάω να κάνω ε, α, αν το industry μου εμένα, ε, το industry μου βασικά, όχι Το industry μου είναι F&B, ok, slash property. Ε, θα πάω να κάνω έναν ο οποίος ασχολείται με... Ε, για το automotive. Ναι, automotive, που πάρα πολλά να θέλω ασχοληθώ, α, άλλη κουβέντα, α, ή για γιατρο, φαρμακευτικά και τα λοιπά. Είναι εντελώς out of scope. Ναι. Δηλαδή, είναι τούτο που θέλω να, να το αφήκουμε, είναι ότι Πρέπει να είσαι λίγο στοχευμένο και πρέπει να είσαι νύχ. Ναι, και το φίτ σου πρέπει να φιλτραρισμένο να δερκάζει με γιον κάνεις για να σε βοηθήσει να γίνεις ένα λίγο, ξέρεις, είτε καλύτερος, είτε να μάθεις πράγματα, γιατί συνέχεια πρέπει να μαθαίνεις, συνέχεια Και όντως έχει φοβερά άρθρα μέσα στο Ξέρω το, γι' Και σπούλες. Και τα μετέσεις από δύο ώρες. Έχω πάρα πολλές αφορές, yeah. ε, <laughs> τώρα όσον αφορά με το... Δηλαδή ξεκινήσα networking. Εν πού τσάμε που η Αμερική Γιατί δεν είναι και μια αγορά η οποία είναι απέναντι μας ή εμπίσω μας. Όχι, η εμπισω οχι αμερικη το ότι ένα <coughs> για τα και τους χυμούς, Νομίζω

στην αρχή και τα λοιπά, να του εξηγήσω για Κύπρο. μου για Τζίνο ότι ε, προσπαθούν να ανοίξουν τα καινούργια τους καταστήματα στο Ντουμπάι και τα λοιπά. Και μου είπαμε, έστειλε μου email. Ε, μιλούσαμε, δεν ήταν κάτι σόλι. Έστειλε ε, email και να από Ντουμπάι να ανοίξω, να ανοίξω και άλλα καταστήματα. Να κάνω στην Κύπρο. No commitment, τίποτε. Και ήρθε στην Κύπρο, ήρθε νομίζω τρεις μέρες, τρεις -τρεις μέρες. Ήρθε, δεν το και Τόσο, σου. Ναι. Τώρα με την Λάρνακα που η πριν πήρε μαζί ένα χρόνο περίπου. Ε, μια που τε main. Ένα που του shareholder το ήταν καθημερινό πελάτης πελάτη. Okay. Στο Smoothie Factory στη Λευκοσία. Ε, αλλά δεν ναι, που ήταν. που πριν αλλά δεν το ήξερα ότι ήταν και ο πελάτης και καθημερινός. Ήξερα ότι έρχεται άλλο και ήξερα ότι ήταν big fan κτλ. Οπότε ένα συνδυασμό ε, ήταν η ευκαιρία γιατί ήταν να ανοίξουν, το ένα ξενοδοχείο νύχιο ήδη ανοίξει πέρσι το καλοκαίρι και ήταν να ανοίξουν το επόμενο φέτος, τώρα. Τώρα το ξενοδοχείο να ανοίγει το πιο πιθανό μέσα στην άλλη εβδομάδα. Το Smoothie Factory είναι ακόμα under construction. Αλλά να ανοίξουμε στο Σεπτέμβριο το πιο πιθανό, το Smoothie Factory. Ε, και ξεκίνησε η συζήτηση και τα λοιπά. Το πιο δύσκολο δεν ήταν τούτο. Δεν ήταν η συζήτηση μεταξύ μα. Το πιο δύσκολο ήταν βάλει τις franchise κάτω από franchise. Αν mm. uh, uh, franchise που είναι. Ναι. Okay. Τα ξενοδοχεία ναι. Κρυάσαμε, κρυάσαμε. Yeah. Ναι. Uh, Οπότε για μένα ήταν το πιο... Τα lifetime experience μπορώ να πω. Γιατί είχες

αν τους έστελες ένα συμβόλαιο στην Αμερική και ένα συμβόλαιο σε άλλη χώρα να το κάνουν review και γίνει ο καθένας δικά του και έστελες σε ένα κόντρα 86 σελίδες και έπιανες κόμμεντς πίσω που τις 86-30 δεν μπορούν να μου λες κοτσίνης μένες. Εν και άκρη. Ναι. Ας ρωτήσω κάτι όπως το franchise της Κύπρου, Εμπόρεις να τα κάνεις ό,τι θέλεις με το franchise της Κύπρου Νομίζω ότι δεν ξεφεύγεις από τα όρια που σου το franchise της Αμερικής Αμα σου αλλάσει ο όρος οι οποίοι επηρεάζουν το συμβόλαιο που έχεις με το franchise με το sub-franchise agreement σε συμβόλαιο που με τον Αμερικάνο είναι τόσο πολλά κλωσδες που είναι είναι συμβόλαιο με τον Αμερικάνικα. Οι Αμερικάνοι βάλουν κάτι όρους μέσα... Ναι, Ναι, αλλά based in Cyprus, ας πούμε. Though... E based in Cyprus, αλλά το based on των oh, Don't take me wrong, τα πράγματα μέσα μπορεί να είναι πολλά σωστά που Απλά πρέπει <πέρω> να πείσεις και τις δύο ότι... Ναι, να πείσεις. Αλλά με καλή θέληση και κατανόηση που όλους να πω, καταφέραμε. Και <πέρα> βράξαμε, <χο> εντάξει, <χο> a milestone για μας, για μένα καταρχάς, που να ανοίξει μέσα σε ξενοδοχεία, που με είναι μεγάλη αλυσίδα, ξενοδοχείο, <πέρω> 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 και όσο θέλει να μπει στο business, για εμπότα νόγματα. Έτσι

Γίνεται μάνιτς που είσαι στο Λάρκο Σπιταλίτη. Very good team, great team. Ε, ειδικά με τον GM, το ξένα του Χιώτερ Καζάιν πάρα αλλά για μένα είναι το potential που είναι το πράγμα του. Δηλαδή... Τι διαφορά ρε εσύ ας πούμε. Είχες το δίπου πριν το potential ή εν το οποίο... Όχι, δεν το είδα από πριν. Δεν το είδα από πριν, είναι αλήθεια. όταν λέω το potential είναι... Κοιτάξει, είναι και για εκείνους κάτι δοκιμαστικό και για μένα κάτι δοκιμαστικό νόν ξανακαμά το πράγμα να βάλω franchise μέσα σε franchise ειδικά μέσα σε ξενοδοχείο ναι. ε, και είναι franchise ε, είναι, sorry, είναι, είναι μια δοκιμή και για, τα, και για, τον, και για τον global το management που έχουν τα ξενοδοχεία να το πω έτσι γιατί αν μπορεί να δουν ότι το πράγμα δουλεύει πάει καλά κτλ

ε, καταφέραμε να στήσαμε καλή ομάδα. Πιστεύω ότι να βρούμε τη φόρμουλα να δουλεύουμε μαζί με τους Αμερικάνους και να, να σου το expand it Και στην Ελλάδα υπάρχει. Όχι, έχουμε τα δικαιώματα εμεί. Ήδη να είμαστε σε συζήτηση με κάποιον για την Ελλάδα. Να δείξει. Διαφορετικό μάρκετ από την Κύπρο. Σίγουρα, ναι. Όχι, εγώ κάποτε μου το μετάλλητη να με ρωτήσεις το 2020 ήταν να σου λένε ότι είναι το ίδιο μπράβο. πρέπει να βαράσετε το ίδιο. Αλλά τελικά είναι το ίδιο μπράβο. Ήστρα χορό και κατάλαβα ότι μου γίνεται είναι το ίδιο Μπορείς πρέπει να πετάσεις λάδα τα... Ναι. Είδα πολλά παραδείγματα που γίνασαι με διάφορα Όχι μόνο είναι το franchising. Τι που άτομα που είχα δουλέψει, ξέρω, είναι big fans του franchising. Ειδικά είναι τόσο strongly branded που Αμερική. Ναι. Εν θέμα χρόνου να τα κλείσουν. Αυτό αν κάτι όμω. Έτσι υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Κλείσαν τα ούλα. Έχει, αλλά είναι, είναι πάρα πολλά. Νομίζω έχει. Μπορεί να ας σε όλη Ελλάδα. Ναι, αν δώσεις και το touch που πρέπει για να πιάει κάποιον πιάει εν, άλλο έναν άλλον αέρα. το franchise να κάνεις adjuster το είσαι πας το... Εντάξει, ας πω, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια από τις ότι... <coughs> ναι, το franchise είναι franchise, αλλά δεν κάθε αγορά δέχεται τι, όπως είναι. Μα αυτό είπα πριν εγώ, Unit είναι Factory να μην Κάμα πάρα πολλά πράγματα που δεν είδαμε στο franchise που το φαΐ. Το κάνουμε εγώ το Είναι το... Εσύ Ναι, ναι, το μπραντζ. Βάλαμε healthy bars και τα λοιπά που δεν τα είχαν οι Αμερικάνοι. Πρέπει να κάνουμε develop εμείς. Ήταν πολλά flexible τέκτη για οι Αμερικάνοι. ότι θα πρόγραμμα και τα λοιπά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω είναι ότι ειδικά Σιωράνη πιάσει με το σκεπτικό του Think uh, Global and Act Local Επίσης σαν ένα τυποποιημένο μπραντ, σαν ένα enterprise που αν είναι απλά ένα μπραντ είτε μες στο κέντρο της Αθήνας είτε κάπου και πιστεύουν ότι είναι να δουλεψει μόνον του χωρίς να χρειάζεται να κάνουν οποιαδήποτε διαφοροποίηση για το approach του προ το market τη Ελλάδα. Πώ γίνεται να ξεφύγει σε τόσε μεγάλε εταιρείε που του το πράγμα όμω. Πρέπει να το ότι ξεφύγει του α πούμε. Πώ. είναι, πολλά δεν είναι αστυνομικά σου. Θα σα πω λίγο μια ιστορία. Είχα δουλέψει, ήταν ένα μέρτσερ, δύο τραπεζών, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν γιατί δεν ξέρω την πόλη. Τέλο πάντων. Ήταν μια πόλη που είναι καμία καλύτερη μπουγάτσε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. να τον πάλι. Ελέω. Λοιπόν, τσε ήμουν τζαμί. Και ευ ευρέθηκα με το. Πέραμε πέρα μου μέσα διευθυντή τη τράπεζα τέλο πάντων. Κάτω σε γίνει την πόλη. Και συζητούσαμε και τα λοιπά. Τσε γυρίζει λαλή μου. Λοιπόν, Ξέρει ότι είμαστε η πρώτη πόλη που έκλεισε τα Μακτόναλτ. Το πρώτο Μακτόναλτ στην Ελλάδα. Εμεί το κλείσαμε. Τι αμπεριβάνει. Ναι, ήταν πραγματικά, δεν ξέρω τι πράγμα. Δεν του. Συγχαρητήρια. Δεν ήξερα τι είναι του δεν Εν τούτον, έχουν το. Πιάνουν το λίγο πατριωτικά. Μισούν τα μπράντα. Τα μπράντα. Ναι, τα φράντσε ήταν μπράντα με εμπράβευση. Μισούν τα μπράντα αμερικάνικα. Φέρα μιλούμε ο Λακούτη, Εβερεστ. Δεν δούλεψα. Δεν Δεν δούλεψα. είναι πριν Δεύτερον, μπορεί το να το παίρνουν πατριωτικά, εννοείται ότι θέλουμε local, ε δικά μας μπραντς. Θέλουν να τους εξαιγνίσουν. Ναι, τώρα για μένα η Ελλάδα είναι και μιτσι μάρκετ ενός μεγάλο, μεγάλο μάρκετ. Και με πολλά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι να βοηθούσαν τα μπραντς στο να εξελιχθεί και το industry. Τώρα γιατί αν έκαμε λάθος στο Starbucks και τα λοιπά, το δεν το ξέρω, το μόνο αν είσαι internal ξέρεις. το Starbucks και απλά παράδειγμα, ερούλα ναι. να τα Αλλά νομίζω το τα... Starbucks έχει ανοιχτό, θυμούμε που βιάζε λεφτό Αθήνα ήταν ανοιχτό. Μακτρόλς Στη Θεσσαλονίκη όχι και η πρώτη που πλήσα. Και είναι η μικρή πόλη που ήταν. Έχει ένα λεπτό να σας πω. Τώρα να ψάξουμε. Είναι ξέρω τι συμβαίνει όχι, δεν θα κάνουμε διάλειμμα, Μιχάλη. Όχι, δεν κάνουμε διάλειμμα. Μιχάλη, κάνουμε research. Αλλά το, 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 θέμα ήταν ότι προσπαθούν γενικά να α το πούμε. Να μην και τα λοιπά. Αλλά... Και καλά, ρε φίλε, α πούμε, εντάξει, φαΐ, και... Ναι, φάει. ε, Εντάξει, να σου πω όμω, σκέφτομαι το όμω λίγο λοκάλι. Εντάξει, δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλη την πλευρά. Έχω εγώ εστιατόριο, έχω ταβέρνε. Είμαι, είμαι, η Ελλάδα, όπω είμαι η Ελλάδα. Είμαι. Και είμαι ταβερνιάρη στην Ελλάδα, έχω εστιατόριο στην Ελλάδα. Τα οποία οι ταβέρνε του, α πούμε, για μένα είναι αρκετά καλέ οι τιμέ του. Mm. Με βάση και το cost of living που έχω στην Ελλάδα και Είναι, είναι πάρα πολλά καλέ οι τιμέ. Αν κάτι να συγκρίνει και με μας, που έντια έχουμε πολλά. Εντάξει, οι μισθοί εν καμία σχέση με του δικού μα. Αλλά όπω και να έχει. Λοιπόν, γενικά το μου και πριν με γαστρονομία, πούμε, στην Ελλάδα είναι πολλά ψηλό το επίπεδο. Για μένα είναι πάρα πολύ λογικό να θέλω να πετύχει ο local παρά να θέλω να πετύχει ένα μεγάλο franchise. Απλά, και να μπορώ καταλάβω είναι γιατί να το πολεμήσω τόσο πολλά αφού πέσει η ταβέρνα με το McDonald's. Είναι, είναι το... competitors. Είναι competitors. Είναι κάτι άλλο. Είναι η εύκολη λύση, είναι η γλυόρη λύση κτλ. Αλλά πλέον με τα τόσο μειωμένα εισοδήματα. Ε, εντάξει, βέβαια, πλέον το McDonald's <laughs> ακριβώ είναι αρκετά. Μπορώ μπορώ, ναι, να... ναι, είναι φτηνό πλέον. Ναι, 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 μπορώ να πω ότι είναι μια φτηνή λύση. Αλλά είπα, Για μένα, εγώ σέβομαι το ζαρέσκι μου που να προτιμήσουν το local. Στην Κύπρο, α πούμε, θεωρώ ότι είναι το αντίθετο.

αλλά ας πω και στο Τουπάι έχουν συμπροβλήματα με τους Αμερικάνους, κλείστε τα WhatsApp και τα λοιπά. Αλλά στο τέλος της ημέρας όλα τα Αμερικάνικα μπραντς εμποχή. Αλλά δεν έχουν physical stores, είναι ghost παραπάνω. εντάξει, μιλούμε τώρα για παραξεντιές που εμβόηθουν νομίζω η κατάσταση. Ε, πρέπει να ξέρουμε κάτι από το Το χωριό σας και να υπάρχουν στη Starbucks στην Ελλάδα. Απλά για να μην φύγουμε κάποιον με την απορία. Κι εσύ Όπως και να έχει. Επιστρέφω πίσω στο franchise. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να πιάσει ένα franchise και ο λόγος που ξέρω το ποιος είναι. Θεωρούμε πολλούς που έσουλαν αλλοδόρα, ούτε ομιλούσε εταιριών, ούτε κάποια franchise που... Δηλαδή είναι αυτό εγώ που μου φοιτητρία δουλεύω κάτω σε καφρέτο. Okay. Mm. Ήταν ένα franchise του καφέ, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά είναι πολύ ακριβό το franchise. Και πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι ναι, πιάνει franchise, ναι, πιάνει brand, αλλά το να είσαι σε ένα franchise δαμέ, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Σωστό. Άρα, εσύ να μπορεί να συστήνε σε κάποιον να έπιανε franchise, ναι, όχι, ε, καλά, ποιά είναι τα γάλα και ποιά να το έχεις franchise. Το yeah, yeah. right. right. franchise καταρχάς για μένα δεν είναι μόνο το μπραντ. Το franchise είναι οι διαδικασίες. Αγοράζεις, αγοράζεις τα procedures, τις συνταγές, τα procedures. Για μένα έχουν παραπάνω, έχουν παραπάνω value από Σωστά. το μπραντ. Δηλαδή εγώ την ώρα να ένα franchise, τα procedures πρώτα να καταλάβω. Καταρχάς πόσο workload χρειάζεται που είναι η μου,

το ήταν να Τώρα δεν θέλεις να μπεις σε να κάνεις κάτι δικό σου ή να ξέγεις κάτι δικό σου. Μπράβο σου, μαγιά σου να το κάνεις, γράψεις διαδικασίες και τα λοιπά και το εσύ μετά θέλεις, δεν προβλήμα. Περισσότερο το ρίσκο Περισσότερο το ρίσκο, ναι. Ένας λόγος που να franchise να αποφασίσω να κάτσω μου το πούμε. πάρα πολύ χρόνο από ότι οι διαδικασίες που έπιασα από ένα Το κόστος σου για το να κόστος, φτάσεις. Ναι, οι ώρες μου, το κόστος μου το δύο πράγμα ο χρόνος είναι χρήμα. οπότε, το να θυκαλείς ένα φραντσαίς είναι μόνο μου το πράγμα Είναι και τα προσίγγερς που έχουν πλέης για να ξέρεις ότι είναι να δηλαδή, θέλεις... Αν αγκαστικά και το μάγκο, αλλά το θυκαλείς σε λίγο. Γύρω πληρώνεις για μένα. Που την άλλη, είπα σου πριν ότι είναι κακό να θέλεις να πιάσεις franchise. Για μένα αξίζει να πιάσεις franchise. Φτάνει να ξέρεις ότι είσαι το άτομο που σου αρέσκουν οι διαδικασίες, αρέσκεις να online plays και έχεις ένα reassurance ότι τα chances να πετύχουν είναι λίγο παραπάνω γιατί έχει κάποια πράγματα για δεν πρέπει να τα δημιουργήσεις εσύ. Που την άλλη εντάξει, δεν σημαίνει είναι για μένα ότι αγόρασες το, ανοίξες το και πήγαινε κάτι να ναι. ναι. να <συνθώς> σε σπίτι και να δουλεύει και μόνο του. Ενώ η διαδικασία είναι κάποιος που πάνω τους όμως να τους κάνουν Ναι, αλλά ας πούμε τα πολλά σωστά τα πάρα Obviously, αυτό δεν Αλλά θεωρείς ότι το φέρνω ένα franchise πρέπει να το λίγο με την πάρα πολλά σημαντικό του και πρέπει όποιον είναι το franchise, ο franchiseor ο ίδιος, δηλαδή που γίνουν να πάρεις να πιάσεις να κάνεις συζήτηση και τα λοιπά, να καταλάβει ότι πρέπει να κάνεις το πράγμα, αν δεν το ξέρει ήδη, που πιστεύω ότι επιτυχημένα franchise ξέρουν το το πράγμα. Ενώ σου ξεκίνα είτε από τα McDonald's, τα οποία σε κάποιες χώρες

Οπότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, αμαρτώ να έρθω και... Αφού μιλούμε, ο podcast για business, το main business τους, ξέρεις, το βολάκα... Real estate. Είσαι στο Ριδιόντο, μία. Ναι. τα... Αρχικά, κάνοντας αυτά τους υπονοικιάζοντας τα μαχαζά τους. Εντάξει, όμως, αφού πειράμε το δόντο ότι το main business τους δεν το φάει, είναι πολλά σημαντικό σαν επιχείρηση να κάνεις diversified, Μιχάλη, <συγλώνα> τη, <συγλώνα> τη βοήθειά σα. <συγλώνα> να διαφοροποιηθεί, να με βάλει όλα σου τα αυγά σε έναν καλάθι, να κάνει κάποιο άλλο είδου επιχειρήσει. Ναι, αλλά δεν το κάμα για να <συγλώνα> τα διούν αλλού. το τον πόλο για τζίνο. Ναι, ρε, αλλά σαν εγώ, σαν επιχειρηματία, α πούμε, δεν ε, πρέπει απλά ούλα μου τα αυγά, ούλα μου τα λεφτά <συγλώνα> να <συγλώνα> σένα. Εσύ θεωρεί το πολύ σημαντικό το πράγμα. Τι είναι τέλος πρέπει να κάνεις, ας πούμε, πρέπει να είναι πρέπει να... Εγώ πρέπει να βρεις τομείς που σε εξητάρουν. Σίγουρα δεν είναι μόνο... μόνο το food το tech industry, το real estate. Και πρέπει να επενδύσεις. Τώρα το πώς είναι να επενδύσεις και σε τι που γίνει το industry να επενδύσεις είναι διαφορετικό. Εγώ ότι πρέπει να ένα diverse portfolio για να

και εγώ τσιρό που κατάλαβα παραπάνω είτε με στην κρίση είτε στο κόβιτ, ότι όσοι είχαν τα τα αυκάτους με σε έναν καλαθί και ήταν το ίδιο industry επιχειρήσεις μπορεί ήταν πέντε επιχειρήσεις αλλά ήταν το ίδιο industry και whatever πολλά μεγάλη ενώ ας πούμε εντελώς διαφορετικές επιχειρήσεις ένα μια, έκανε ευκαιρία την και ούτε καθεξής ναι, συμφωνώ. Είμαι εδώ τη άποψη ότι πρέπει να τα, τα χωρίζεις. σε αντικείμενα όμω που ξέρει. Ναι, αν δεν τα ξέρει, κάτσε και βάζει ένα ταμάτι. Αν πάει σαν τυφλά, ναι, φάει απλά. Έτσι, ναι. Εσύ πιστεύει κάτι διαφορετικό. Όχι. Όχι, όχι, δεν πιστεύω κάτι διαφορετικό για όνομα του Θεού. Καλό μου σε θέλω. Όχι, εγώ εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλει τα αυκά σου σε διάφορα καλάθια, αλλά εγώ που πιστεύω ακράδαντα για μένα είναι ότι α, θα τα βάλεις τα αυκά σου και μου ότι το καλάθι μου να τα βάλεις να καταλάβεις το υλικό του καλάθιου σου. Μην πάει σε κάτι που είναι πολλά μακριά από σένα. Ή αν θα πάει πολλά μακριά από σένα, βοήθα να, ένα να έχει άτομα κοντά σου που καταλαβαίνουν το πλήρω, που τα εμπιστεύεσαι, γιατί η άγνοια σου μπορεί να σε οδηγήσει σε πράγματα τα οποία να γελάσει ο άλλο. Είναι εύκολο και σαν κάτι έξτρα, εν τότε τύπου ότι φτιάβασαι και μάθαι για αυτό το industry. Μην αφήνεις τέτοια στην άγνοια σου, ή ότι ξέρεις, εσύ νό, λέει, ομάδα είναι όλη η οτι ξερεις Έχει knowledge η ομαδα μου, εν οκέι, όχι εν εν οκέι, okay. πρέπει να καταλαβαίνεις πέντε βασικά πράγματα για αυτό industry που είσαι. Εν τω τύπου που κάνει και ο Warren Buffett, δηλαδή, θα επενδύσει σε εταιρείες τις οποίες δεν καταλάβει τι κάνουν. Η μημάθεια είναι χειρότερη τη αμαθία που λέω. Και όπω είχα πει, η ναι. ε, το άλλο όμω πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει δίπλα σου, αν θα γάμισε τα βήματα επιχείρηση, πρέπει δίπλα σου οι άνθρωποι που έχει να είναι πιο έξυπνοι που αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σίγουρα εσύ δεν μπορεί να τα ξέρει ζουλά, δεν να... μπορεί να τα βάζει ζουλά, ό,τι ζουλά και Και πρέπει ο καθένα να κάνει τη δουλειά που ξέρει. Δηλαδή, έχεις νέα εταιρεία, δεν μπορείς να τα κάνεις ούλα. Και εσύ, γιατί μου το ρεύττιας, financial, marketing. Εσύ που λάμπεις, αν να τα κάνω ούλα, εγώ δεν δώσω λεφτά. Δεν κάνεις τίποτα. Χάνεις λεφτά στην τελική, δεν πάεις έξω, δεν πάεις Κοιτάξτε, εγώ, εκείνο που νιώθω, να το διαβεβαιώσεις εσύ, είναι αν θέλεις να έχεις ένα portfolio, σίγουρα μπορείς να είσαι μόνος σου σε δέκα διαφορετικές εταιρείες. Θέλεις καλούς συνεδέρους. Σίγουρα. Εντάξει. Και οι καλοί νιώθω εγώ, εντάξει πράγμα να γνωρίζεις τον άλλο, αλλά νιώθω και νιώθω πολλά τυχερός σε εμάς γιατί <laughs> οι βραδούς, ότι ε, ναι, σίγουρα είναι καθόλου εύκολο να τους έβρεις και να πεις τούτος Αν με ρωτήσεις,

εγώ και ο Τάσος είμαστε σε όλες τις εταιρείες ε, εταιρεία, αλλά σε κάθε εταιρεία έχουμε τσοκαμποιο... εγώ και... ναι, Δεν άμα... δε θα του κόσμου ποιος είναι ο Τάσος. Ο Τάσος είναι ένα που κάνει μαζί μας <laughs> podcast. γράψε μας. απλά ε, επιλέξαμε να ρούμε ότι εγώ και Τάσος σε μαζί. Κάθε εταιρεία άλλη βάλουμε κάποιον άτομο που έχει κάποιες γλώσσες σε εσύ το αντικείμενο. Διάστο το Ναι, πάντα. μας κανονικά και μπαινούν το structure με τις εταιρείες μας. Πολύ σωστό. Με ο είμαστε 30 χρόνια μαζί. Μαζί όχι. Παράξενο μάμα σκεφτώ, Μιχάλη, ο την ίδια νόνα. το σκέφτεσαι, εντάξει. Είναι... Άρα, θεωρώ ότι μετά σου κάνω κλικ για να είμαστε τόσα χρόνια σου στι μαζί. Είμαστε 12 χρόνια. Συνοδοιπόροι. Ναι. Άρα, είναι πολύ σημαντικό. ναι. Άρα, είσαι και εσύ τυχερό. Ναι, θεωρώ πω ναι. Ο Τάσο σίγουρα είναι τυχερό, όπω και εμένα. Εντάξει, ναι. Να μην το συζητήσουμε. Άρα, έτσι εδώ είναι ακεία την επιτυχία. Ναι.

ε, ε, λογικό, δουλεύει παραπάνω ώρε από ότι είσαι σπίτι σου. Ναι, ε, λογικό. Μα η δουλειά σου, τούτο. Όλα ξεκινούν που ε, ναι, δεν τρώμε με αγάπη. αγάπη. Δυστυχώς, Αλλά εντάξει, πράγματι και το σκουλούκι είναι... Δηλαδή, εγώ πρέπει να ξυπνήσω την μέρα για να πάω δουλειά, για να Αρέσκει μου η δουλειά. Καταλαβαίνω. Μου... Χαίρομαι ε να πάω. Ναι, τα προχτέ είχα το συζήτηση. Αρέσκει μου η ρουτίνα. Θέλω ένα δευτερά να δουλειά. νότια. ρουτίνα, άλλο ρουτίνα. Αρέσκει σου να πάει ζουλιά. Αρέσκει μου. Άλλο το ταξίδι να δουλεια είναι 8-4. Όχι, η ρουτίνα μου είναι ενώ να πάω δουλειά. δουλειά το πρωί μου να στο γραφείο. Έχω, μια

και να ανοίξω το laptop σπίτι και να κάτσω... Ας πούμε, εγώ μπορείς να με πεις ότι είμαι λάθος, ότι θέλεις πέμε, δεν στο work from home, ότι θέλεις Δεν θα σε ρωτήσω για αυτό. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Σε κανένα industry. Σε κανένα industry. Γιατί? Δεν Έχω το mentality ότι η ψυχολογία σου στο να Φτάνει να αρέσει ό,τι η ψυχολογία σου να πηγαίνεις στο γραφείο και να μιλήσεις με τον κόσμο, στους αδέρφους σου και δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να κάτσω στο σπίτι να μπω το Skype, Skype τώρα που στο Google Meet, whatever, και να κάνω τα meetings μου και τα λοιπά. να μην είσαι στο γραφείο. Πάεις με άλλον mindset, με άλλον το mentality. Εβάζει με τον που είχες δει το πώς. speaking. Δεν ναι, μου ζητάει. <laughs> ε, 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 λένε ότι πιο αποδοτικό είναι να δουλευκείς. Όχι για ούλους όμως, ναι. Όχι για ούλους. <σχύνη> ναι, αλλά γι' αυτό δε, δεν σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Τουλάχιστον στα industry που δουλεύω εγώ, πιστεύω... Να ξέρεις, έτσι μπορεί να γίνει from home, ας γίνω γίνω αλλά μπορεί να το λαλώ επειδή έτσι είμαι εγώ σαν Δεν είμαι

και άρα για τη δουλειά, ας πούμε, το θέμα, για, τη ζωή του άλλου. Για το socializing στη δουλειά. Για όλα. Για όλα. Είμαι μόνο τον για το Ναι, ας αύριο δεν θα πρωί, έτσι όπως το μπορεί να Με τη γυναίκα μου μπορεί να έχουμε κάπου, ας Όχι. Η γυναίκα μου ισκεύει. Μπορεί, να

Εντάξει, άμα δουλεύω εννιά το πρωί ή έξι το απόγευμα για δύο-τσέρις ώρες πως είσαι, εντάξει, ή έξι, άμα θέλω το μωρό μου έξι, οκτώ-μισή που να ζημηθεί, εντάξει, άμα θέλω δύο-μισή ώρες την ημέρα. Σωστό. Και μετά που είσαι οκτώ-μισή που να ζημηθεί, δεν θέλω έντε-έκα, μία-δύο το τηλέφωνο να δω να δουλέψω ναι, ναι, ότι θέλω αμέσως, να, μιλήσω, αλλά, τώρα, να ναι, Άρα πάρω. πρέπει κάπως να τα ζητήσεις. Δηλαδή, για που σου ανοί, τώρα να βάλω πρόγραμμα, ότι θα βάλω το μωρό μου κυρία, και θάλασσα, θεωρώ ότι δεν είναι πράγμα να κάτσω να συζητήσω, είναι να το μωρό μου θάλασσα. Ο μωρός, να μιλήσω, το μωρό μου, θάλασσα, να

Έφερε το μωρό σου, το μωρό σου στα 18, δεν θα θυμάται ότι είσαι μπαμπά. Δεν θα θυμάται ότι ο μπαμπάς ήταν δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά. Άρα... Ναι, χανείς, πολύ δεν ξέρω την μου την ερώτηση, απαντήσεις μου την ερώτηση. Θα ρωτώ ποιος σημαντικά. έχει βάση να τον πουλαλείς. Τώρα να στα 40 σου μωρό, ή να κάνεις τη ζωή σου στα 40, το διότι, να προσθέσαι. Ναι, πρέπει να έχει ένα μέτρο. Το πρόβλημα είναι ότι τόσο pace η ζωή που ζούμε πλέον που ο χρόνος περνά έτσι. Θεωρώ ότι εξαρτάται πάρα πολλά από εμάς. Δηλαδή, ναι, πάσουν όλα πολύ ώρα, αλλά ε, πρέπει κάπου να βάλεις ένα stop. Γιατί κάπου να κρούσεις. Και έρθουν τα λεφτά όλα. Σίγουρα βάζει άρθρο σε ωραία τελείωση. Ναι, 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 συμφωνώ. Αλλά, ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι πρώτα έρχεται η επιτυχία και με τα λεφτά έρχονται Σίγουρα σημαντικός παραγοντάς, αλλά σίγουρα πετύχεις, και τα λεφτά. Σκέφτομαι πολλά που κάνουμε όλο. Και πάνω ότι κάποτε, να μόνο. Δεν ξέρω,

Εγώ θα ήταν άλλη λίγερη, δεν θα τα κάνω τα πράγματα. Ε, δεν με θωρείς εμένα. Εγώ έχω διφορούμενες απόψεις, εξαρτάται. Με ποιο Διφορούμενες με απόψεις, θεωρώ ότι βασικά, εντάξει, διφορούμενες. Ούτε σιλίν, ούτε κάτι έχω εγώ, so effectively... Ούτε φάσεις θα κάψεις. Κάτι όξα σιλί. Κάτι ρε. Κάτι. Έχω σιλούι, αλλά το point μου είναι ότι τώρα να μιλήσω σαν εσένα, γιατί είσαι η οικογένεια. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν ναι, πρέπει το, το κάνω. Ναι. So... Κατάλαβε, έχει βασικά το παραπάνω είναι το μωρό σου. Γιατί εγώ θεωρώ με το σύντροφο σου πρέπει να έχετε κοινά mindset. Ναι. Ή τουλάχιστον να, να σέβετε το mindset το δικό σου για να μπορείτε να συνεπάρξετε. Γιατί δεν είναι εύκολο να θέλει να κάνει κάτι με τη ζωή σου όσον αφορά επιχειρήσει τουλάχιστον. Και να έχει έναν σύντροφο ο οποίο είναι εντελώ άλλο Είτε να αρνηθικό, είτε να. Είτε φαντή... να πετύχει. Ναι, μα και θέμα σκέφτου. Τώρα, εγώ μπαίνω σπίτι την ώρα 9. Τσάνιμπο. Εάν ο σύντροφο με εμένα είναι απλά η ώρα 5 ή είναι δημόσιο υπαλλήλο, αν είναι δημόσιο υπαλλήλο, μπαίνει η ώρα 5 ή η ώρα 3 σπίτι, τι είναι να κάνω στην ώρα μου να έρθω. Άντε να πάω να κάνω γυμναστήριο. Άντε να πάω να κάνω ένα χόμπι. Εμα, αν δεν είμαστε aligned, ε, να αρκέψουν τα παράπονα, μα αρκέσει, να κάμε. ζωή. Ναι, έναι έχει κοινή ζωή. Ε, α πούμε, να δεν σε πουσιάρει ο ίδιο, ο σύντροφο σου, α πούμε. Μα δεν το θέλει το τσέπον κύκλο σου, γεννή, γαντόν το οικοσύστημα που λέω, α <συστά> πριν. Ο κύκλο σου πρέπει να σε πουσιάρει. Άρα, για μένα, να επιστρέψω σε αυτήν την ερώτηση που έκαμε, είναι ότι θεωρώ πρέπει να φτιάξει μια ζωή γύρω σου που να σε εμπουστάρει καταρχά σε εσένα σε εκείνο που θέλει να κάνει, να σε καταλάβει για εκείνο που θέλει να κάνει και πού που θέλει να φτάσει, αλλά ούτω ή άλλω εγκεφαλικά και ψυχικά ο άνθρωπο χρειάζεται το, το πράγμα να ξεκουραστεί, να έχει social σχέσει. Είμαστε social animals, είμαστε κοινωνικά evet. ζώα τέλο πάντων στο τέλο τη ημέρα. Άρα θέλουμε τούτα. <coughs> αλλά εγώ είμαι λίγο ισχυρότερη να το πω γιατί αν είσαι

δεν θα είμαι ποτέ πιο λίγο που θέλω να είμαι γιατί μπήκα σε μια σχέση μαζί σου ή whatever. Και πρέπει να το δεχτεί. Αν το δεχτεί σημαίνει ότι είναι on board. Αν δεν το δεχτεί σημαίνει ότι είναι on board. να χωρίσεις. Σημαίνει ότι ρε φίλε. Ναι έγκαπνες. Έγκαπνες. Δεν η Πρέπει να είσαι πρέπει να Δηλαδή τα πράγματα που πρέπει να να κάνεις είτε να σε μπουστάρει ο άλλος με το να σου ένα πορτάριο να πάει σπίτι και να φάει για να πάει εσύ να φάει επειδή να σχολεσεί ώρα δέκα αλλά να σε καταλαβαίνει και το αντίθετο πρέπει να καταλαβαίνει και εσύ και τα θέλω του έχει πάντα μια χρήση συντομή για όλα τα πράγματα αρκεί να θέλεις να τα κάνεις Αν δεν θέλεις εσύ να συνυπάρξεις με έναν άνθρωπο του τύπου σου, του τύπου του Μιχάλη, του τύπου εμένα εντάξει ο καθένας εννοώ και είναι το ίδιο και σε ζουγές αν ah, μια δουλειά έχει τα τάδε στάνταρτ και θέλουμε να βγάλουμε το τάδε quality, το τάδε value, και ξέρω εγώ, και θέλουμε ένα customer experience, ξέρω εγώ, πώ να έχει άτομα για με το οποίο ένα σπάζονται που σκέφτεσαι σαν επιχείρηση. Θεωρώ ότι η σχέση. Ναι, οκ, okay, δεν είναι το ίδιο με την επιχείρηση, με με κράξει, Μιχάλη. Αλλά ε, θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο. Πρέπει να με τα άτομα με. που δουλεύουν ή με, με το άτομο που είσαι εσύ και ναι, έχει πιο σημαντικά πράγματα προφανώ στη ζωή μα που τι επιχειρήσει και από τα λεφτά, και ξέρω εγώ. Που βέβαια α, το κρίμα <Coughs> πολύ εμεί <σησάν>, οι αντιδόξαν κανεί. Εντάξει, <Coughs> σίγουρα άλλα. Αλλά και από την άλλη είναι ότι ναι, τον που λέει και εσύ, η ζωή φεύγει και δεν καταλάβουμε. Ένα ε, τα πράγματα που έχουν σημασία, αλλά και τούτο θεωρώ έχει σημασία γιατί είναι ένα προσωπικό σου accomplishment. Ναι. <Coughs> το ότι το πράγμα, ναι, θέλω, έκανα το πράγμα, ήθελα να κάνω το πράγμα, τσεκάμα το. Και... μπράβο μου που το έκανα, και θεωρώ ότι είναι και τούτο μια χαρά. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, το να χτίσει μια επιχείρηση, δεν είναι τόσο μόνο διάστατο όσο το ακούσει οι άλλοι. Εγώ μπαρέ, για να χτίσω μια επιχείρηση και να κάνω το πράγμα, ήρθε ο άλλο έπιαν τον το σμούθι. Έφυγε, ε, έπιαν το για ορτού του, νιώθει καλά, νιώθει χαρούμενο. Άρα έκαμα beyond το ότι είναι ένα profit, δεν είναι καλά να είναι profit. Είναι κάτι άλλο που διά. Και το να χτίσει μια επιχείρηση με όλα τα πράγματα, διά Κάμε του customer σου χαρούμενου είσαι εσύ χαρούμενο. Έχει και άλλα πράγματα. Εν και γίνουν ένα μικρό οικοσύστημα με τη σειρά του θεωρώ. Εν τον πουλάω εγώ πριν, σας πω, μου είπα 23 άτομα, και αυτό είναι 23 άτομα, είναι 23 οικογένειες. Το που δεν θα σου πω εγώ τώρα. Είναι 23 οικογένειες που είναι υπόλογος, τέλος του μήνα. Ναι. Να, πάει ένα μισό, εγώ έχω μια αρχή, και την αρχή, να Κάθε τέλος του μήνα, εντάξει, ό,τι και να γίνει, πρέπει τα που δουλεύουν για την επιχείρηση να πληρώνονται. Ναι. Το μάτσερ κόρτ. Μην περιπέξεις ποτέ κανένα, μην δουλεύουν... Να σου γυρίσουν πού μένα. Να σου γυρίσουν πού μένα και ως το τέλος της ημέρας προσφέρουν σου τις υπηρεσίες τους. Το χρόνο

και τον Άλης, ας πούμε, πότε φάγα, ας πούμε. Σου για τεράστιο παρά, Γιατί βοηθούμε άτομα να ξεφύγουν από τη θέση που βάζεται εμείς. Ναι. Και είναι το πιο σαν το όνειρο, ρε φίλ. Φίλε, κοιτάξει, είναι απίστευτο το άμα κάτι να ότι στο τέλος της ημέρας εγγύρια θρόβιου βγάλουν το... μου σε έναν που πλέον

τουτε είναι η άποψή μου, η πάει εξάπλωση. Όντως. Κλείομεντο. Άλλη επιχειρηματική απορία έχουμε. Αν μ' αφήγεις όλη μέρα να με, Μιχάλη μου... Ε, γι' θα φύγω όλη μέρα να με. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά. Εγώ έλυσα τις σχεδόν όλες μου τα απορίες. Θα θα και ψαρώ το κόστο υλικών τώρα. Με βάλει την τα πράγματα. Κόστο υλικών, πρώτων υλών, τσιούν πράγματα. Με με βάλει να ρωτήσουν τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Έχω πάρα πολλέ ρωτήσεις αλλά. Εσύ τρει πάντω είπε ότι βραφεί. Δεν ξέρω πέντε τέσσερα. Να σου στείλω τα Excel file που έχω τα πλέον την καλά. Όχι, δεν θα σα πω. Σα Δεν θα σα

Υπάρχουν πάρα πολλά Εγώ δεν να αλλάσω ένα να αλλάσω Excel file τώρα που τα πέρα. Ε, μου το financial σου, εγώ και εσύ σου. Καλημέρα. Καλημέρα, πιέντελ. Που μας ήταν βασικά ευχαριστούμε, αλήθεια, πολλά ωραία podcast. Και

γιατί? Έλα, έλα, έλα. Χάμε σίτ. Από να ρίξω. Έπειτα. Α, εντάξει, Πιστεύω το net profit. Εντάξει. Είναι λίγο Ναι, Ναι, και εγκαθαρά το νούμερο μου παρέσκει να θέλουν οι λογιστές. Ναι. Το έπειτα... Λοιπόν, τι είναι το έπειτα earnings before interest, depreciation, amortization. Ερε φίλε να αγγλικά τα πράγματα που αβάζω Δεν μου θέλεις να σου πω ότι... Δεν με βάλει να δεν το ξέρω τα λίγα. depreciation ή φθορά των πραγμάτων, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι μια πιο ρο εικόνα το actual να μπουκάμε μια επιχειρήση. Γιατί το να έχω, ναι, Κοιτάξτε να σου πω όμω. το Netflix είναι ευκαλύπτει όταν μορτάζεις δέχει όσους γνωρίζουν ότι πρέπει να φθορά όλων των πραγμάτων, εσύ, επομείς δε σε δείχνει. Ναι, 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 ναι. Έτσι και διαφωνώ, αλλά να σου πω και κάτι, ένα πιν τόσο, και στο cash flow σου, Τι δε το cash flow σου. Ναι που γι' αν καταλαβαίνεις το όλο. Ναι, θεωρείς να το σπάμε. Cash flow, cash is king, cash is queen, ό,τι θέλουμε να το πούμε με τα σίγια genders που έχουμε τώρα. Σίγ

πέρα μου τον παπά μου, έχω... Ναι, ξέρω το, μου και... άλλους μέντορ. Έλα. Πού έχω σαν μέντορ. Ένας που γίνω, εντάξει, και τούτο... Ε, λάρω το ίσιο και και του ιδίου, θα φέρετε το Θεοδόρο Μιτλέτο. Είναι... είναι μέσα στο invitation list μας. που είναι... είμαστε και συνεταίροι. Χριστέ μου. Εντάξει, και για τσίρι θα θέλω να μιλήσω, αλλά... Να μιλήσει ο Θεόδωρος Πενάρτη. Να έρθετε μαζί, δεν καταλάβω. Να μαζί, δεν έχει Άρα... Με τηλετονιτής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ 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 πολύ